οι 27.255 θεατές στη θέση τους. Οι επίσημοι επίσης στη θέση τους. Η ώρα του ντέρμπι πλησιάζει. Και τα προγνωστικά στην ημερησία διάταξη. Έχει πολλά πλεονεκτήματα ο Ολυμπιακός. Λόγω έδρας και παίζεται το τελευταίο του χαρτί σήμερα. Όλα έτοιμα λοιπόν. Οι παίκτες των αιωνίων αντιπάλων κατευθύνονται στη σέντρα ξέροντας ότι θα ρίξουν την τελευταία του ζαριά για να μείνουν μέσα στο πρωτάθλημα. Παρά τη βαθμολογική κρισιμότητα του μάτς, οι δύο αντίπαλοι δεν ξεκίνησαν επιφυλακτικά και προσπάθησαν να φτάσουν στην επιτυχία για να αποκτήσουν το ψυχολογικό προβάδισμα και να συνεχίσουν με τον αέρα του προπορευόμενου. Οι δύο πάγκοι επιχείρησαν από την αρχή να μπλοκάρουν τα τούτων αντιπάλων. Πόσιμ έβαλε τον Καραγεωργίου στον Προτάσοφ και τον Καλιτζάκη στο Βαΐτσι. Ο Μπλαχίν τοποθέτησε τον Παχατουρίδη στον Μπορέλη και τον Καραταίδη στον Βαζέχα. Ταυτόχρονα ο Χριστοδούλου επέβλεπε τον χώρο κίνησης του Καραπιάλη και ο Καλατζής αυτόν του Αποστολάκη. Οι παράγοντες πάθος, αποφασιστικότητα και δύναμη στην αρχή ήταν με την πλευρά των γηπεδούχων. Και έτσι έμειναν βέβαια μέχρι το τέλος. Με τις ομάδες λοιπόν να ψάχνουν τη χρυσή στιγμή, φτάσαμε στο 24. Είχε κριθεί άραγε το ντέρμπι. Το βέβαιο είναι ότι στη φάση του γκολ του Προτάσοφ η πράσινη άμυνα κοιμήθηκε. Ένα λάθος μας τύχησε και ήταν ικανό να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Πιστεύεις ότι το γκολ ήταν κάποιο λάθος? Λάθος της άμυνας? Όχι, ήταν όλης της ομάδας, όχι της άμυνας. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε στη συνέχεια να αντιδράσει. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία όταν ο Βαΐτσης δεν κατάφερε στο 41 να εκμεταλλευτεί τη φανταστική κούρσα του Προτάσοφ, στέλνοντας την μπάλα με κεφαλιά στο δοκάρι και out, και να ανακουφίσει τον ανήσυχο Όλεγ Μπλαχίν πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Συμφωνώ ότι και οι δύο ομάδες υστερούν με την έννοια να ολοκληρώσουν κάποιες φάσεις. Για ολοκλήρωση φάση. Δεν είναι δυνατόν να μπαζαρεύεις κάποιες ευκαιρίες οι οποίες δημιουργήσεις με τέτοιο κόπο. Διαφορετικά ο προπονητής θα πάθει κάποια καρδιακή προσβολή. Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήλθε άμα τη λήξη του ημιχρόνου με τη μεγάλη ευκαιρία να χάνεται από τον Βαζέχα, ο οποίος προς τη στιγμή ξέφυγε από το ασφυκτικό και αποδοτικό μαρκάρισμα του Κούλη Καραταΐδη. Όταν παίζεις ένα τόσο σοβαρό μάτς και η έκβαση του αγώνα κρίνεται στις λεπτομέρειες, θα δημιουργηθούν και ευκαιρίες και από τη μια ομάδα και από την άλλη. Όσο για τον Βαζέχα, νομίζω ότι είναι γνωστή η αξία του. Εγώ προσπάθησα να κάνω τη δουλειά μου και από εκεί πέρα, αφού δεν έβαλε γκολ, νομίζω ότι πέτυχα. Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Λούι Χριστοδούλου να διαμαρτύρεται για πτώση του στην περιοχή μετά από μαρκάρισμα του Λιτόφτσενκο. Όσιν έβαλε στο μάτι τον Φραντζέσκο στη θέση του Καραγεωργίου. Οι γηπεδούχοι βέβαια χρειάζονταν εμφανώς κάποιον παίκτη που θα μπορούσε να κρατά την μπάλα στα πόδια του και γι' αυτό μπήκε ο Μπατίστα στη θέση του Βαΐτσι. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, μάλιστα, παρά λίγο να κάνει τη ζημιά. Το παιχνίδι είχε μπει πια στο τελευταίο του τέταρτο και ο Μρίτσος, που είχε πρόβλημα στο τραυματισμένο του πόδι, έσφυγε τα δόντια και συνέχιζε. Ο Παναθηναϊκός, βλέποντας τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, προσπάθησε να επιστρατεύσει το όχι μεγάλο απόθεμα των ψυχολογικών του δυνάμεων για να φτάσει στην ισοφάριση. Στην τελική προσπάθεια πάντως, οι φιλοξενούμενοι δεν τα κατάφερναν. Αυτό είναι που υστερούμε εμείς εκεί στο γκολ. Και εμείς βάζουμε πάρα πολύ δύσκολα γκολ, ίσως να τα βάλαμε και όλα την προηγούμενη Κυριακή. Το σφύριγμα της λήξης ακούστηκε λυτρωτικό για τον Ολυμπιακό, που νίκησε για πρώτη φορά μετά το 1987 τον Παναθηναϊκό σε αγώνα πρωταθλήματος στην έδρα του. Και οι παίκτες ξέσπασαν. Προφανές το ερώτημα που αυτομάτως ανέκυψε. Τελείωσε το πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό? Εμείς και η ΑΕΚ είμαστε κύριοι διεκδικητές, τα λίγα, αλλά ακόμα το πρωτάθλημα έχει μακρύ δρόμο και ο Παναθηναϊκός είναι και αυτός μέσα στο κυνήγι του τίτλου. Τώρα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος, γιατί κυριότερος αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ. ΑΕΚ και Ολυμπιακός οι μόνοι διεκδικητές του τίτλου, πιστεύεις σήμερα? Δεν πιστεύω και ο Παναθηναϊκός, έχει πολλά παιχνίδια ακόμα. Για να συνεχίσει το πρωτάθλημα να είναι ενδιαφέρον, καλύτερα που και ο Ολυμπιακός. Για να υπάρχει και από εσάς ενδιαφέρον και να υπάρχει στη συνέχεια μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Στην ιστορία λοιπόν και αυτό το ντέρμπι. Στην ιστορία, με λίγα σε σύγκριση με αντίστοιχα μάτς του παρελθόντος, επεισόδια από τα οποία βγήκε νικήτρια η αστυνομία.